Καλημέρα. Αντί για καφέ, παρήγγειλα από τα Coffee Island. Αυτό εδώ πέρα υποτίθεται ήταν milkshake, αλλά τελικά ήταν κάτι σαν γρανίτα μεγάλα, πραγματικά. Εγώ milkshake ζήτησα και αυτοί αυτό φτιάξανε. Απόγευμα πια, δεν σας είχα μιλήσει όλη μέρα, γιατί έτρεχα, έκανα ένα σωρό δουλειές, καθάρισα τον μπάνιο, καθάρισα το σπίτι, σπουγγάρισα, σκούπισα και είχα σκάσει. Οπότε τι να σας έδειχνα, τα ίδια και τα ίδια, δεν τράβηξα τίποτα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε με τη Λιδία να βγούμε βόλτα. Εν τω μεταξύ μας έχουν 2 ώρες χωρίς ρεύμα, επομένως χωρίς wifi, χωρίς ψυγείο, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω πότε θα έρθει το ρεύμα. Εμείς πάμε μια βόλτα γιατί έχουμε σκάσει τον εμιστήρα, το κλιματιστικό, ούτε τίποτα δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Πάμε βόλτα γιατί δεν παλεύεται με τέτοια ζέστη στο σπίτι χωρίς καμία ούτε ανεμιστήρα ούτε κλιματιστικό, οπότε φεύγουμε. Και πάμε μια βολτούλα, θα σας πάρω μαζί, δεν έχω πάρα πολύ μπαταρία, δεν το έχω φορτίσει όλη μέρα γιατί ήθελα να το φορτίσω πιο μετά και έγινε τώρα αυτό με το ρεύμα 2 ώρες τώρα και δεν το έχω φορτίσει καθόλου. Ό,τι μπορέσω να σας τραβήξω. Να, τη Λιδία, πού είσαι? Έχουμε βγει βόλτα. Τι φοράς? Φοράς τα ρουχαλάκια που σου έκανε δώρο η συνδρομήτρια. Το σετάκι. Λιδία. Αλήθεια? Έχουμε βγει βολτίτσα. Η Λιδία δεν έχει τώρα. Έχει αφοσιωθεί έξω στα αυτοκίνητα που περνάνε. Και πάμε να δούμε αν θα κάτσουμε πουθενά. Ο Ανέστης δεν μπορούσε να έρθει γιατί έχει δουλειά. Οπότε βγήκαμε τα δυο μας, εγώ και η Λιδία. Θα δω αν κάτσουμε πουθενά, αν δεν έχει πολύ κόσμο κλπ. Για το παιδί, ξέρετε, να μην καπνίζουν ένα σωρό κόσμο. Αν και πάντα έξω καθόμαστε και εγώ καπνίζω. Αλλά όχι προς το παιδί. Πάντα είναι πιο άκρη η Λιδία και πάντα έχουν την αντίθετη κατεύθυνση του αέρα. Αλλά σε ένα μαγαζί που έχει πολύ κόσμο δεν μπορείς να πεις και κάτι. Άρα δεν καθόμαστε ποτέ σε μαγαζιά που έχει έτσι πολύ κόσμο. Οπότε, με λίγα λόγια, αν δεν έχει πολύ κόσμο, θα κάτσουμε να πιούμε μια γρανίτα. Η Λιδία έχει χυμό, η γρανίτα θα τις πάρω, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα σας πω. Η Λιδία τουλάχιστον είναι πολύ ήσυχη και της αρέσει πάρα πολύ η βόλτα. Της είχα τάξει άλλωστε βόλτα σήμερα, οπότε περίμενε πώς και πώς για να βγούμε. Ούτε τα φανάρια δεν λειτουργούν από το διακοπή ρεύματος. Έχει γίνει και στις περιοχές λίγο πιο πέρα που έχω έρθει. Έχει διακοπή ρεύματος παντού. Και επειδή δεν λειτουργούν και τα φανάρια, γίνεται ένας κακός χαμός. Ούτε απέναντι στον δρόμο δεν μπορείς να περάσεις. Πάλι καλά, μου άφησε μια κοπέλα και πέρασα. Χαμός. Είμαστε όλοι χωρίς ρεύμα τόσες ώρες. Άρα δεν νομίζω να φτιάχνουν γρανίτες εκεί πέρα, να έχουν και εκεί διακοπή. Θα δείξει, μπορεί και να μην έχουν. Θα δούμε που θα πάμε με τη Λιδία. Αλλά κόβουμε βόλτες έτσι και τις αρέσει πάντως. Φυσάει, είναι δροσερά, άρα ξεσκάμε λιγάκι. Είσαι χαρούμενη. Αλήθεια. Πάμε, ναι. Πάμε γιατί είναι υπομονή να προχωράμε. Δεν θέλει να καθόμαστε σε ένα μέρος. Λοιπόν, παντού σε όλη την περιοχή έχει διακοπή ρεύματος, ακόμα και στα περίπτερα και παντού γενικά εδώ σε όλη την περιοχή. Και σταμάτησα σε ένα περίπτερο, πήρα ένα χυμωδάκι της Λιδίας και πήρα και ένα Λίπτον για μένα. Θα σας τα δείξω μετά, θα βρούμε κάπου να κάτσουμε. Γιατί τώρα ψάχνω να βρω κάπου να καθίσουμε. Να κάτσω λίγο, γιατί περπατάω αρκετή ώρα. Όπως καταλάβατε, ναι, δεν είναι και πάρα πολύ παγωμένα γιατί έχουν και στα περίπτερα, σας είπα, παντού γενικά δεν υπάρχει ρεύμα, αλλά τόση ώρα στα ψυγεία κρατάνε μια θερμοκρασία, είναι ok να τα πιείς. Αυτά. Από το να καθόμαστε σπίτι και φοβάμαι μου χαλάσουμε τα πράγματα στο ψυγείο γιατί κάνει υπερβολική ζέστη και δεν ξέρω τι θα γίνει και είχαμε κάνει τα ψώνια του μήνα. Είναι γεμάτη και η κατάψυξη και το ψυγείο. Καλά, στην κατάψυξη δεν θα πάθουν κάτι. Αλλά αυτό το ψυγείο δεν ξέρω, μην αρπάξουν.
Θα πρέπει να τα δω όλα μετά όταν γυρίσω στο σπίτι, όταν θα έρθει και το ρεύμα. Ελπίζω να φτιαχτεί και να μην γίνει τίποτα και να μείνουμε όλη νύχτα χωρίς ρεύμα, τρελαθώ δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δείξει, θα λέω και σε εσάς, για όσο θα έχω μπαταρία να σας μιλάω. Αυτά, πάω να βρω κάπου να κάτσουμε και σας μιλάω πάλι σε λιγάκι. Κάτσαμε κάπου έτσι να ξεκουραστώ λιγάκι. Η Λιδία εδώ, πίνει το χυμωδάκι της. Σ' αρέσει? Ωραίο. Ναι, για να δω. Να δω, τι σου πήρα, αυτό εδώ. Και πήρα και εγώ αυτό εδώ. Λίπτον με βερίκοκο, χορδάκινο, θα μπερδεύω τέλος πάντων αυτό. Είναι ακόμα δροσερό. Τέλειο, θα καθίσουμε λιγάκι και θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής σε λίγο. Να ξεκουραστώ, ώστε να γυρίσουμε. Η Λιδία τον ήπιε το χυμό της. Όλο το κορίτσι μου. Πέφτει και ο ήλιος σιγά σιγά, κοντεύει 7.30 και θα φύγουμε τώρα σε λιγάκι. Είναι 8 και ακόμα δεν έχει έρθει το ρεύμα. Είμαστε σχεδόν 4 ώρες χωρίς ρεύμα. Και τώρα που μίλησα με τη γειτόνισσα, έχει πιάσει κάπου φωτιά. Και εκεί κοντά είναι κάτι της ΔΕΗ, δεν κατάλαβα. Γι' αυτό δεν έχουμε ρεύμα. Έχει πιάσει μεγάλη φωτιά από ό,τι κατάλαβα. Έχουν κενώσει περιοχές, τις Πεταλούδες στην περιοχή εκείνη που είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Ελπίζω να σβήσει, να μπορέσουμε να έχουμε ρεύμα και να μην μείνουμε χωρίς ρεύμα όλο το βράδυ. Να σβήσουμε τη φωτιά, να φτιάξουν την κλάδη, γιατί αλλιώς δεν ξέρω. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πραγματικά, 4 ώρες χωρίς ρεύμα και δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι θα γίνει. Χωρίς κινητά θα μείνουμε, εγώ δεν έχω πάρα πολύ μπαταρία. Έχω 4% μπαταρία. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό με τις φωτιές το έχουν τερματίσει. Έπιασε στην Τουρκία φωτιά, τεράστια φωτιά. Έπιασε στο Αίγιο φωτιά, στο Αίγιο, κοντά στο Αίγιο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μου είχατε στείλει μηνύματα και με ρωτάγατε για τους δικούς μου, αν είναι όλα καλά, αν έχουν πάθει τίποτα και όλα αυτά. Όλοι τους είναι μια χαρά. Η φωτιά είναι 9 με 10 χιλιόμετρα μακριά από το Αίγιο. Ήταν Καμάρις, Λαμπύρη, Ζήρια. Είναι πιο μετά αυτά. Τι να πω. Δεν ξέρω. Και τώρα στη Ρόδο φωτιά. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνουν αυτά, όλα αυτά, γιατί γίνονται. Δεν ξέρω. Λυπάμαι πραγματικά για όλους αυτούς που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να θέλουν να κάψουν, να βάλουν φωτιές. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρεθούν όλοι αυτοί. Είμαστε εδώ πέρα με τα κεριά. Ο Ανέστης πάει να πάρει ένα γκαζάκι και αυτά για να φτιάξουμε βραδινό να φάμε. Δεν έχω μπαταρία, 1% έχω, όπου να είναι θα κλείσει, οπότε θα σας τα πω όλα αύριο. Είμαστε 4 ώρες χωρίς ρεύμα, δεν έχουμε μπαταρία, δεν έχουμε τίποτα. Ο Ανέστης έχει λίγη μπαταρία, πάει να πάρει και μια κάρτα, να βάλει δεδομένα, γιατί το WiFi εννοείται χωρίς ρεύμα δεν λειτουργεί. Λοιπόν, να βάλει μια κάρτα, να δούμε με τα δεδομένα τι γίνεται, να μάθουμε, να δούμε τι παίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα πάει, αν μάθει κάτι και θα σας τα πω αύριο, άμα το φορτίσω, το ρημάδι το κινητό, γιατί έχω 1%. Αυτά. Με τα κεριά είμαστε εδώ πέρα. Τα. Ο κακός χαμός έχει μεγάλη φωτιά, μία από τις μεγαλύτερες φωτιές στο νησί. Πανικόβλητοι είμαστε, προσπαθούν να φέρουν το ρεύμα, δεν έρχεται το ρεύμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, σήμα δεν έχουμε καθόλου στο κινητό, ενημέρωση καμία. Αυτοκίνητα πάνω κάτω να τρέχουν, δεν ξέρουμε τι γίνεται, ακούσαμε για νεκρούς. Τις ειδήσεις λένε ότι κάτι λένε, εμείς δεν μπορούμε να δούμε τίποτα από αυτά. Δεν με βλέπετε καν, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι 2 η ώρα, το ξημέρωμα.
Ελπίζω να με ακούτε. Δεν μπορώ να φωνάζω, κοιμάται η μικρή. Τώρα ήμουν σε θέση να σας μιλήσω. Ξεκίνησα ένα βλογκάκι όλο χαρά το πρωί. Έκανα πολλές δουλειές μεν, αλλά μετά που βγήκα βόλτα με τηλεδία δεν ήξερα τι είχε γίνει στη Ρόδο. Νόμιζα ότι ήταν απλά μια διακοπή. Όταν γυρίσαμε, έμαθα τι έγινε. Και από εκεί πέρα ξεκίνησε ο εφιάλτης, πραγματικά. Τρέμω τις φωτιές, Είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους. Έχω παιδικό τραύμα. Έχω ζήσει 2 εμπρισμούς. Τέλος πάντων. Στη μία πυρκαγιά τότε ήμουνα μέσα στο σπίτι. Και γενικά τρέμω τις φωτιές. Λοιπόν, ήμασταν 8 ώρες χωρίς ρεύμα. Ήρθε στις 12 η ώρα ακριβώς το ρεύμα σε εμάς εδώ στο Ροδίνι. Αναπεριοχές βάζανε το ρεύμα, γιατί προσπαθούσαν στην αρχή, από όταν ήταν μέρα ακόμα. Ακούω έξω θρύους και φοβάμαι. Από όταν ήταν μέρα ακόμα, προσπαθούσαν να φτιάξουν το φως, προσπαθούσαν να τον ανάψουν κατευθείαν σε όλη την περιοχή και έπεφτε ξανά μέσα σε δευτερόλεπτα. Τελικά αναπεριοχές καταφέρανε και το φτιάχνανε. Στο Ροδίνι εδώ σε εμάς ήρθε, σας είπα, στις 12 η ώρα ακριβώς. Εμείς καπνό δεν είδαμε, δεν υπήρχε κάτι, απλά ήταν όλα σκοτάδι. Δεν ξέραμε τι μας γινόταν. Κοιτάγαμε τον ουρανό, αν έχει αστέρια, αν φαίνονται τα αστέρια, και λέγαμε ότι σε περίπτωση που χαθούν τα αστέρια, απλά θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Σήμα δεν είχαμε στο κινητό, ούτε να μιλήσουμε με κάποιον. Πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω. 8 ώρες χωρίς ρεύμα, στα σκοτάδια, έβαλα το παιδί μας στα σκοτάδια για ύπνο, ήταν μέρα ακόμα, αλλά φοβόμουν να μην σηκωθεί, με το ένα, με το άλλο. Έκλειγα το παντζούρι, ήταν επίσης σκοτάδι μέσα στο δωμάτιο. Δεν είχα να της ανάψω κάτι, ένα φωτάκι, τίποτα. Δεν ξέρω. Ό,τι μαθαίναμε μεταξύ μας όλοι από τη γειτονιά, δεν είχαμε καμία ενημέρωση από πουθενά. Και ως τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Είναι 2 η ώρα το βράδυ. Από τις 12 που ήρθε το ρεύμα και το ίντερνετ, κάθομαι και διαβάζω, κοιτάω άρθρα, κοιτάω βίντεο και τέλος τι γίνεται. Μια επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε ακόμα. Τι ακριβώς έχει γίνει. Το πρωί θα έρθουν ενισχύσεις από Αθήνα, Κρήτη και γύρω τα γύρω νησιά. Μιας και έχω το βλογκάκι εδώ, δεν ξέρω γιατί σας τραβάω, δεν θέλω να σας μαυρίσω, αλλά συμβαίνουν και αυτά, είναι όλα μέσα στη ζωή. Μας λέγανε ότι μπορεί να κοπεί και το νερό εδώ μεταξύ μας, το συζητάγαμε, που μαθαίνανε από άλλες περιοχές ότι δεν είχαν και νερό και όλα αυτά. Είχαμε γεμίσει μπουκάλια, κατσαρόλες, μπολ, τα πάντα με νερό. Αλλά τελικά δεν κόπηκε ποτέ εδώ στο Ροδίνι, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές τι έγινε. Φοβήθηκα τόσο πολύ που ετοίμασα μια τσάντα που έβαλα μέσα, τα έχω ακόμα και έτοιμα. Στη μια τσάντα έχω βάλει όλα τα χαρτιά, ό,τι χαρτιά έχουμε, τα χαρτιά της γέννησης, της τηλεδίας, το ένα, το άλλο, άμυκα, αφημί, τα γνήσια, τα πάντα, ό,τι χαρτιά, φορολογικές, τα πάντα, τα βάλα σε μια τσάντα. Ούτε σε όλους τα έχω, σε φακέλους ξεχωριστά και αυτά.
Αλλά τα έβαλα όλα σε μια τσάντα, έτοιμα να μπορούμε να φύγουμε. Και μια άλλη τσάντα που έβαλα μέσα πράγματα φαγόσιμα για τη Λουδία και πάνες και μορομάντλα. Γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει, δεν ξέραμε πού είναι φωτιά, δεν είχαμε καμία ενημέρωση, καμία. Τέλος πάντων, με το που ήρθε το ρεύμα, μπήκα και Instagram, είδα πόσοι μου είχατε γράψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για το ενδιαφέρον. Απάντησα τώρα, έχει περάσει ένα 2 ώρο και έχω απαντήσει όσα περισσότερα μπορούσα, αλλά στέλνετε και άλλοι. Έχω ανεβάσει και κάποια stories. Τώρα που θα βλέπετε στο βίντεο δεν υπάρχουν, αλλά είχα ανεβάσει κάποια stories, τα έχετε δει περισσότεροι στο Instagram. Αυτά. Θέλω να κοιμηθώ, αλλά πού να κοιμηθώ. Δεν ξέρω, αγχώνομαι. Δεν έχω μια επίσημη ενημέρωση να δούμε τι γίνεται. Έχουν καεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πω τώρα. Θα σας πω το πρωί που θα ξημερώσει, που θα έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι έχει γίνει. Αυτά που διαβάζω πάντως δεν είναι καθόλου καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί. Προσπαθήσω να ηρεμήσω. Να δούμε τι θα γίνει. Τελικά γκαζάκι δεν είχε βρει ο Ανέστης νωρίτερα τίποτα. Είχα απελπιστεί γιατί αγαπώταν ότι θα και όλη μέρα αύριο δεν θα είχαμε ρεύμα και δεν ξέρουμε το κόψουν και αύριο. Φορτίζουμε τα κινητά φουλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά. Λυπάμαι τόσο πολύ για τις περιοχές όλες αυτές. Στεναχωριέμαι και για όλα όσα έγιναν στο Αίγιο. Καίγεται το Αίγιο, καίγεται η Ρόδος. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Λοιπόν, τα λέμε αύριο και ελπίζω να έχω θετικά νέα να πω. Αυτά. Θα προσπαθήσω να κοιμηθώ λίγο γιατί αύριο θα είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Αυτά. Καλημέρα. Ξημέρωσα επιτέλους. Είμαστε άϊπνοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί καλά. Γιατί είχαμε πάρα πολύ άγχος, αν και από ό,τι καταλάβουμε δεν θα έπρεπε να είχαμε τόσο άγχος, αλλά και πάλι δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τη νύχτα τι γινότανε. Όλη η γειτονιά εδώ είχε άγχος. Τώρα που ξημέρωσε καταλάβαμε ότι η φωτιά δεν πρόκειται να έφτανε εδώ, ότι όντως ήταν όλα αυτά μακριά. Απλά επειδή ήταν νύχτα, δεν μπορούσαμε να δούμε καθαρά τον ουρανό και όλα αυτά. Κοιτάγαμε τα αστέρια, σας είπα και χθες, να δούμε αν θα υπάρξει καπνός. Και καταλάβαμε ότι όντως φύσαγε προς τα πέρα και όχι προς τα εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αεροπλάνα έχουν έρθει και σβήνουνε. Ελπίζω οι πυροσβέστες να είναι όλοι καλά. Ελπίζω οι άνθρωποι να είναι καλά, να μην έχουμε απώλειες. Ελπίζω σπίτια να μην έχουν καεί, αλλά και πάλι από τη μία λες ντουβάρια να είναι και άνθρωποι να μην είναι. Τι άλλο, τα ζωάκια, κάποια ζωάκια αφήστε, κάποια τα περισσότερα σώθηκαν, κόντεψε να καεί και το στρατόπεδο, αλλά κενώθηκαν και όλα δεν ήταν καλά. Αλλά ο κόσμος βγαίνει και τρομάζει, λέει καεί και το στρατόπεδο. Μετά λένε καήκαν όλα τα ζώα στη φάρμα, δηλαδή. Έβγαινε ο κόσμος και έλεγε ασυναρτησίες και ό,τι ήθελε απλά για να τρομάξει ο κόσμος. Πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βγαίνουν να λέμε κάτι αν δεν είναι έγκυρο. Τρόμαζε ο κόσμος, δηλαδή ερχόταν και χθες κόσμος εδώ στη γειτονιά μας και έλεγε ότι είχαμε 3 νεκρούς και η ώρα ήταν, ξέρω εγώ, 9 και λέμε συγγνώμη, έχει 3 νεκρούς, είχε πάει 11.30, 12 παρά, δεν είχαμε ακόμα το ρεύμα, δεν ξέραμε τι γινόταν, δεν είχαμε καμία ενημέρωση, λέμε okay, αν έχεις 9 3 νεκρούς μετά τι θα έχει γίνει και τελικά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Βασικά ακόμα δεν υπάρχει κάποια έγκυρη ενημέρωση να λέει κάτι τέτοιο. Ναι, μεν στόμα με στόμα εδώ στη γειτονιά μαθαίνεις τι γίνεται, αλλά υπάρχουν και αυτά
7 άτομα που θα πούνε τη βλακεία τους και θα τρομάξουν τον κόσμο τζάμπα. Και λένε ότι. Λέγανε ότι φύσαγε και προς τα εμάς και όλα αυτά. Εγώ χθες το βράδυ, επειδή δεν ήξερα τι κατάσταση θα είναι σήμερα όλα αυτά, τι θα γίνει, επειδή είχα βγάλει μπούτια και είχα ξεπαγώσει, έκατσα και τα μαγείρεψα. Γιατί αν τα μαγείρευα κιόλα θα χαλάγανε. Έκατσα χθες το βράδυ, ναι, 2 η ώρα κατάφερα να ερεμήσω που σας μίλαγα. Και 2 η ώρα μετά σηκώθηκα, γιατί από 12 μέχρι 2 που είχε έρθει το ρεύμα, καθόμουν εδώ και κοίταγα να ενημερωθώ να δω τι γίνεται. 1-2 ώρα και να απαντήσω στα σχόλιά σας και στα μηνύματά σας. Και μετά σηκώθηκα, έβαλα τα μπούτια να βράσουν, τα μαγείρεψα, γιατί λέω, κάτσε λέω, ότι και αύριο μην γίνει τίποτα και δεν έχουμε πάλι ρεύμα. Και τι θα φάμε, και το παιδί πάρα πολύ, να έχω έτοιμο φαγητό για το παιδί. Ενώ έχει κοτοπουλάκι το παιδί, της έχω κάνει και κοφτό μακαρονάκι να έχει να φάει σήμερα με φαλτσούλα. Τα αυγά τα έχω βράσει, τις έχω βράσει αυγουλάκι και σήμερα, παιδιά, τα έχω όλα έτοιμα από χθες το βράδυ μετά το ξημέρωμα. Γιατί, εντάξει, όταν έχεις παιδί, θέλεις να προνοείς, να δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και πυροσβέστες έχουμε δώσει πραγματικά μάχη με όλο αυτό. Ακόμα κανείς δεν ενημερώνει πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά, πόσο μεγάλη έκταση έχει καεί. Δεν έχουμε ιδέα για όλα αυτά. Δεν βγαίνει κάποιος να πει έγκυρα ότι η φωτιά ήταν από εδώ ως εδώ, έχει γίνει αυτό και αυτό, έχουμε τόσες ζημιές, έχει καεί αυτό και αυτό. Κανένας, τίποτα. Δεν ξέρω. Ο Νέσης τώρα έχει βγει γιατί είχε κάτι δουλειές, για δουλειά δεν έχει πάει, έχει κάτι προς που πρέπει να γίνουν σήμερα. Και δεν ξέρω. Αν μάθει κάτι οτιδήποτε θα σας πω. Οπότε έχουμε κάποια ενημέρωση γενικά θα σας πω. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζω να γυρνάω vlog. Απλά θέλω να σας πω πως μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Δεν ξέρω τι σου ξημερώνει. Και θυμήθηκα να είμαι ευγνώμων γιατί κοντούμε να το ξεχάσω λίγο αυτό. Για όλα αυτά που έχω, ακόμα και το ρεύμα δεν είναι δεδομένο. Ήμασταν 8 ώρες χωρίς ρεύμα. Και μέσα στη νύχτα όλα αυτά ήταν σαν, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήτανε πίσω σκοτάδι, μέσα στη μαυρίλα, δεν βλέπουμε τίποτα. Ήμουν χωρίς την μπαταρία, χωρίς δεδομένα, ήμασταν χωρίς σήμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε έμαθα, θυμήθηκα πάλι να είμαι ευγνώμων. Πραγματικά μόνο αυτό σας λέω. Να μην ασχολούμαστε με βλακίες. Και να ασχολούμαστε μόνο με τα σημαντικά πράγματα. Αυτά. Σας αφήνω, γιατί το τσιροπούλι μου εδώ πέρα φωνάζει. Και εγώ ό,τι νεότερο γενικά ό,τι μάθω θα σας τα πω. Όταν το δείτε εσείς αυτά, ελπίζω να έχει τελειώσει όλο αυτό εδώ με τη Ρόδο. Να έχουν σβήσει τελείως φωτιές. Θα ενημερώνω. Είναι 7.30 ώρα 2 Αυγούστου. Πριν από λίγο ήρθε το ρεύμα πάλι, είχαμε ξανά διακοπή για αρκετή ωρίτσα, αλλά όχι για πάρα πολύ, μου φανταστείτε. Ο πανικός χθες που είχε δημιουργηθεί, το ξαναλέω, από όλους εδώ στη γειτονιά ήταν πάρα πολύ πανικός, πάρα πολύ φόβος. Αλλά όλα ήταν άδικα, δηλαδή τζάμπα τρομάξαμε τόσο πολύ. Η φωτιά είναι αρκετά μακριά από εδώ πέρα. Ξαναλέω, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τη φωτιά και ποτέ... Γενικά εγώ προνοώ, ακόμα έχω εκεί πέρα την τσάντα με πραγματάκια για τη Λιβία, πάνες, μορομάντιλα και τα χαρτιά μας. Τα έχω στην άκρη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, γιατί με τη φωτιά δεν παίζεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φοβάμαι πλέον, είμαι ψύχρεμη και όταν κόπηκε πάλι το ρεύμα, ψιλοτρόμαξα, λέω, δεν μπορώ δεύτερη νύχτα χωρίς ρεύμα να γίνει πάλι κάτι τέτοιο. Κάηκαν πάρα πολλά ζωάκια. Είναι μια φάρμα εδώ στη Ρόδο, η οποία για να δεις αυτά τα ζωάκια έμπαινες και πληρώνες, για να δεις τα ζωάκια τέλος πάντων, ήταν κάτι σαν ζωολογικός κήπος. Και κάηκαν κάποια ζωάκια. Τα περισσότερα λένε πως τα γλιτώσανε. Κάτι άλλο σαν πληροφορία που θα μπορούσα έτσι να σας πω εγώ,
είναι ότι κανείς δεν μας ενημερώνει. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Πρώτη για τη φωτιά είδατε εσείς όλοι στην Ελλάδα τι γινότανε. Και μετά σιγά σιγά μαθαίναμε εμείς. Δηλαδή μάθαμε για τη φωτιά από άτομα που το μάθανε και αυτοί από οικογένειές τους που ήταν σε άλλα μέρη και τους είπαν έπιασε φωτιά στη Ρόδο και μετά ξαφνικά ξεκίνησαν να ρωτάνε και να ψάχνουν να μάθουν τι έχει γίνει και κάπως έτσι γιατί εμείς δεν είχαμε ρεύμα. Στην αρχή δεν ξέραμε καν τι ήταν και λέμε ότι απλά έγινε μια βλάβη της ΔΕΗ. Γι' αυτό είχαμε και βόλτα με τη ΔΕΗ και ο κόσμος έξω ήταν βόλτα, έβγαινε βόλτα, έβγαινε για καφέ, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα και περιμένανε για να λειτουργήσουν το ρεύμα και δεν ερχότανε. Και μετά σιγά σιγά πληροφορήθηκαν και έτσι κλείσανε τα πάντα. Και περίπτερα κλείσανε και προποτζίδικα κλείσανε, εποχή γεμάτο κόσμο εκεί πέρα, τα κλείσανε όλα. Καφετέρειες, μαγαζάκια, τα πάντα, τα πάντα. Είχαν κλείσει όλα, φυσικά χωρίς ρεύμα τι να κάνουν. Στην αρχή, δεν θυμάμαι να σας το είπα, τα πυροσβεστικά ήταν χωρίς σιρήνες για να μην τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Αυτά, ήρθαν πάρα πολλές ενισχύσεις από Αθήνα κλπ. Προς το παρόν, είχε σβηστεί η φωτιά το πρωί και μετά υπήρχαν πάλι αναζωπυρώσεις. Άρα η φωτιά δεν σβήστηκε ποτέ. Όταν λέμε σβήσαμε μια φωτιά, σβήνεται η φωτιά, δεν σβήστηκε ποτέ. Έπρεπε ίσως να κάτσουν λίγο ακόμα εκεί να δουν τι γίνεται, να συνεχίσουν να ρίχνουν νερό. Θα μου πεις πόσο να το περιορίσουν πια και αφού δεν είχαμε και διακοπή νερού να κάνουμε το σταυρό μας, να μην μιλάμε καθόλου, γιατί με τόσο νερό που χρειάστηκαν για να σβήσουν τη φωτιά, θα μπορούσε το νησί αυτή τη στιγμή να μην έχει νερό, γιατί περνάμε πάρα πολύ δύσκολα κάθε καλοκαίρι με το νερό. Παλιά, ειδικά πριν 2-3 χρόνια, που ήταν full τουρίστες στο νησί, δεν υπήρχε νερό στο νησί, γίνονταν συνέχεια διακοπές, οπότε κάτι τέτοιο περιμέναμε και φέτος. Λόγω του ότι δεν είχαμε τουρίστες, δεν είχαμε και πέρυσι και φέτος, δεν είναι ότι υπήρχε κάποιο θέμα με το νερό. Αλλά φέτος το περιμέναμε τώρα, σήμερα, με αυτό που έγινε. Και όλοι κάνουν το σταυρό τους που έχουμε νερό. Πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε νερό, ούτε ρεύμα. Σε άλλες περιοχές άργησε και άλλο το ρεύμα να πάει, σε άλλες περιοχές ήρθε νωρίτερα. Σε κάποιες περιοχές που μένουν νεόπλητοι πήγε κατευθείαν το ρεύμα πρώτους. Τέλος πάντων, αρκετά πραγματάκια από το ψυγείο χαλάσανε. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει σε όλη τη Ρόδο, κανένας. Εννοείται αυτό. Και ξαναδιακοπή σήμερα. Και λέγαμε ότι αν ξαναγίνει μια διακοπή έτσι μεγάλη, θα χαλάγανε και όλα από την κατάψυξη. Η κατάψυξη είναι γεμάτη. Πολλά πράγματα από κάτω, π.χ. γάλατα που ήταν ανοιχτά στο ψυγείο, που ήταν 8 ώρες χωρίς ρεύμα και επειδή είχαμε 40 βαθμούς, χαλάσανε. Εντάξει. Μικρό το κακό. Πάλι καλά που δεν έχει έρθει κάτι εδώ πέρα και δεν πρόκειται να έρθει. Είπαμε μια στις χίλιες. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να έρθει γιατί είναι μακριά. Αυτά. Είχε πάλι δυνατούς ανέμους το μεσημέρι και γι' αυτό υπήρχαν αναζωπυρώσεις. Τώρα όμως έχει ξαναηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Έχει τρελαθεί λίγο ο κόσμος τώρα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε άγχος, να μπαίνουμε συνέχεια στη ροδιακή. Το συμβαίνει τώρα στη Ρόδο και σε άλλα γενικά να βλέπουμε να ενημερωνόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το οτιδήποτε και ακόμα δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η έκταση της ζημιάς. Ξέρουμε ότι από ποια περιοχή μέχρι ποια περιοχή και ότι όλο αυτό έχει καεί, ας πούμε. Αυτά. Εντάξει. Μεγάλη μάχη δώσαν οι πυροσβέστες. Μπράβο σε όλους αυτούς που πήγανε να βοηθήσουν. Εθελοντές, ειλικρινά, μπράβο σε όλους και μπράβο σε όλους όσους ήρθαν να βοηθήσουν από άλλες περιοχές, να βοηθήσουν το νησί. Αυτά. Ό,τι νεότερο έχω θα σας λέω και μάλλον αυτό το βλογκάκι θα κλείσει γιατί, ναι, τραγική κατάσταση, απλά δεν το κλείνω γιατί μπορεί να γίνει κάτι, να σας έχω έτσι ενημερώσεις.
όταν σβήσει τελείως τελείως, εννοείται θα σας μιλήσω εδώ πέρα, να σας το πω. Και θα ανέβει αυτό το βιντεάκι, σήμερα είναι 2-8 που συμβαίνουν αυτά. Το πολύ 4-8, αν όλα πάνε καλά, θα έχει ανέβει. Με ό,τι νεότερο έχω να σας πω αύριο. Αυτά. Τώρα όσο έχουμε ακόμα ρεύμα, αν δεν γίνει κάτι, θα ανεβάσω βίντεο κανονικά. Αύριο ευελπιστώ να μπορέσω να έχω ίντερνετ και να ανεβάσω και αύριο βίντεο. Αυτά. Προς το παρόν είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι εμείς και πάρα πολύ καλά. Αν κοπεί το ρεύμα θα αρχίσω πάλι να αγχώνομαι. Θα σηκώτευα να αρχίσω να κλαίω. Δεν ήξερα και δεν είχα ιδέα τι γινόταν κανένας μας. Λοιπόν, τώρα ναι, εσύ έχει πάει να πάρει τίποτα να φάμε. Και από εβδομάδα μας κόβω πάλι να γίνουμε για ψώνια, να ξαναγεμίζουμε το ψυγείο μας. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, δεν ψωνίζω τίποτα. Έχει πάρει τώρα να πάρει κάτι να φάμε. Ο Ανέστης ήθελε να πάρει πίτες, εγώ τώρα δεν ξέρω, έχει φύγει, θα μου πάρει τηλέφωνο. Ήθελα να φάω κάτι σε μακαρόνια και του είπα να μου παίρνει mac and cheese, αλλά δεν είχε mac and cheese, είχε καρμπονάρα. Του είπα να πάρει 2 καρμπονάρες, τώρα θα δούμε αν πάρω και εγώ τίποτα απ' έξω. Αυτά. Προς το παρόν ήρεμα τα πράγματα εδώ πέρα. Πάμε πάρα πολύ για την καταστροφή στα δάση μας εδώ. Θα έχουμε σίγουρα πλημμύρες το χειμώνα και πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Δεν ξέρω. Μόνο στεναχώρια μπορεί να προκαλέσει όλο αυτό. Και η μεγαλύτερη μου στεναχώρια είναι και για τα ζωάκια που έφυγαν άδικα. Έφυγαν άδικα. Κοινοποίησα ό,τι μπορούσα στο Instagram ένα κτηνιατρίο που δεχόταν να βοηθήσει για τα ζωάκια και αυτά. Ελπίζω να πήγαν όλα καλά και να μπορέσαν να σώσουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Αυτά θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα σας ξαναμιλήσω. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν αφήνω τον Ανέστη να πάει για δουλειά. Μέχρι να βεβαιωθώ ότι έχει σβήσει τελείως αυτό. Ώστε να είμαι σίγουρη και να μην έχω άγχος. Αυτά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είμαι αισιόδοξη και είμαι ευγνώμων που είμαστε όλοι καλά και που ο κόσμος δεν έχει πάθει κάτι, δεν έχουμε απώλειες από ανθρώπους, έχουμε απώλειες από ζωάκια. Αυτό είναι το στενάχωρο, αλλά τουλάχιστον δεν χαθήκανε και ανθρώπινες ζωές, να έχουμε και αυτό σαν στεναχώρια. Αυτά. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ ήρεμοι, πάρα πολύ ψύχρεμοι και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι πραγματικά όλους όσους έχετε ενδιαφερθεί τόσο πολύ και μου έχετε στείλει ένα μήνυμα στο Facebook και στο Instagram, γιατί μου είχατε στείλει άπειρα μηνύματα στο Instagram, έχω απαντήσει σε όλους σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και μπήκα στο Facebook να δω κάτι που ήθελα, μπήκα Messenger και είχατε στείλει και εκεί άλλα τόσα άτομα και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Μου κάνει τώρα και κλείσει ο Ανέστης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, για το ενδιαφέρον που δείξατε. Με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ με όλο αυτό. Το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφερθήκατε να ρωτήσετε τι κάνουμε αν είμαστε καλά. Θα σας δείξω την κατάσταση εδώ πέρα, να δείτε ότι σε εμάς όντως δεν υπάρχει κίνδυνος. Απλά μόνο εχθές που ήταν σκοτεινά υπήρχε φόβος, γιατί ήταν τρομακτικό. Τότε δεν υπήρχε ρεύμα και τότε δεν βλέπαμε ούτε στα 2 μέτρα. Γι' αυτό ήταν τρομακτικό χθες. Και δεν ξέραμε τι μας γινόταν. Ξαναλέω, δεν είχαμε σήμα, ρεύμα, δεν είχαμε τίποτα. Οπότε γυρνάω να σας δείξω τι αεράκι έχουμε, που δεν νομίζω αυτό το μικρό αεράκι να κάνει κάποια ζημιά σήμερα και να είναι ok τα πράγματα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή. Ο ουρανός είναι έτσι. Υπάρχει αυτή η θολούρα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τα ξημερώματα σήμερα μύριζε καπνό. Μύριζε πάρα πολύ έντονα. Δεν κοιμηθήκαμε καλά, είχαμε πάντα το νου μας. Μύριζε πάρα πολύ καπνός και είχαμε ένα άγχος στο ξημέρωμα. Μετά, ok, έχει φύγει αυτή η μυρωδιά. Και εμείς έχουμε πάρα πολύ πράσινο εδώ απέναντι.
παντού γενικά. Οπότε, ναι. Γενικά και το Ροδίνι έχει πάρα πολύ φύση. Γι' αυτό έχουμε λίγο παραπάνω άγχος. Βλέπετε και τον ουρανό. Αλλά εντάξει. Σήμερα ξαναχαμογελάμε. Σήμερα είμαστε εντάξει. Το πώς το περάσαμε πραγματικά πιστεύω είδατε από το άγχος μας. Από το πώς σας μίλαγα. Φάνηκε στα μάτια μου ο φόβος, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν υπάρχει κίνδυνος πάντως για την πόλη. Μας το έχουν διαβεβαιώσει άτομα γνωστά. Και ναι. Αυτά. Ωραίο βλογκάκι. Δεν μπορείτε να πείτε. Μέσα ζωή είναι όλα. Και να προσέχετε. Να προσέχετε πάρα πολύ γιατί μπορεί να δημιουργηθεί φωτιά από το οτιδήποτε. Πραγματικά. Και ανέβαζα και stories για το Αίγιο. Είχα ανεβάσει stories για την Τουρκία. Δεν περίμενα ότι θα έφτανα να ανεβάσω και stories για τη Ρόδο. Για το Instagram λέω που πάντα ανεβάζω τέτοια πράγματα και για την Αθήνα που είχαν γίνει όλα αυτά. Πάντα τα ανέβαζα και πάντα έλεγα να πάνε όλα καλά. Τώρα για τη Ρόδο δεν είδα να ανεβάζει κανείς κάτι. Παράπονο το έχω. Δεν ξέρω γιατί. Κανένας, οι περισσότεροι βασικά influencer που δεν είναι influencer γιατί έχουν 15-10 χιλιάδες άτομα, δεν τους λες influencer μπροστά σε αυτούς που έχουν 1 εκατομμύριο. Εντάξει, αυτοί ανεβάσανε. Πολύ μεγάλοι influencer ανεβάσανε και για τα ζωάκια, για τη Ρόδο που είναι και κόσμος που μπορεί να πάει, οι πυρόπληκτοι που μπορούν να πάνε. Και σε τι σημεία δίνανε φαγητό και σε τι σημεία δίνανε νερό και αναψυκτικά. Αλλά κάποιοι που είχαν το βήμα έστω. Εγώ είμαι ούτε 4.000 ούτε 4.000 ακόλουθους στο Instagram και ανέβασα. Όταν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι βοηθάμε. Όταν έχουμε μια πληροφορία έγκυρη τη λέμε. Εφόσον προσφερόταν φαγητό, στέγη, βοήθεια για τα ζώα, κάτι, να κοινοποιήσει κάποιος. Αυτά. Απλά το είχα παράπονο και ήθελα να το εξωτερικεύσω, να σας το πω απλά. Συγχωρέστε μου για τα παράπονα που κάνω, αλλά εντάξει. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας. Όπου και να είναι αυτός, όποιος και να είναι αυτός, σε όποια περιοχή, σε όποιο νησί, σε όποια χώρα. Είμαστε άνθρωποι όλοι και πρέπει αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Αυτό. Τώρα μόλις είχαμε μια ενημέρωση ότι 7.000 στρέμματα καταστράφηκαν. Ναι. Οι εικόνες που βλέπετε στις ειδήσεις είναι πραγματικές. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Ελπίζω κάποιος, οποιοδήποτε, να μην τα παρουσιάσει σαν κάτι απλό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν και βιτία να πάνε να προσφέρουν νερό στα πυροσβεστικά, δεν ξέρουμε πού θα είχε φτάσει η φωτιά. Τι να πω. 7.000 στρέμματα και ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Εκτιμάται 7.000 στρέμματα, έτσι λένε. Σήμερα είναι 3 Αυγούστου, βγήκα λίγο στο μπαλκόνι, δεν μπορούσαμε καν να ανοίξουμε τις πόρτες καθόλου. Ήμασταν με τον ανεμιστήρα μέσα εγώ και η Λιδία, γιατί άνοιγε την πόρτα και μύριζε καπνός επειδή φύσαγε, τώρα ηρέμησε λίγο και δεν φυσάει τόσο, επειδή φύσαγε και ερχόταν όλος ο καπνός από εδώ, μέσα στην πόλη. Δεν φαίνονταν καπνός, αλλά ερχόταν η μυρωδιά. Πάντα γενικά μου άρεσε να έμενα, ας πούμε, σε κάποιο χωριό και το ότι μείναμε στην πόλη δεν ήταν και τότε καλύτερο για μένα και τον Ανέστη, γιατί μας αρέσουν πολύ τα χωριά. Αλλά αυτές τις μέρες είμαστε ευγνώμων που μένουμε στην πόλη.
και δεμένα μέσα σε κανένα χωριό. Η φωτιά έφτασε και αφάντου, το μαριτσάκα έκανε, η ψήνθος, αν τα λέω σωστά. Όλες αυτές τις περιοχές. Είδα και κάποιες φωτογραφίες πολύ λυπηρές, με ζωάκια. Τα 7.000 στρέμματα δεν είναι 7.000 στρέμματα, εκτιμάται στα 10.000 στρέμματα. Μεγάλη καταστροφή. Και είναι κρίμα όλο αυτό που συμβαίνει, όταν υπάρχει μια φωτιά κάπου, να μην ενημερώνουν τον κόσμο κατευθείαν για το πού είναι η φωτιά, ώστε να μπορεί ο κόσμος να φύγει. Και εμείς που ήμασταν π.χ. ας πούμε στην πόλη, να μας ενημέρωναν ότι στην πόλη είναι όλα καλά, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να φτάσει εκεί. Δηλαδή, όταν είσαι στα σκοτάδια και απλά μυρίζεις καπνό και απλά ξέρεις ότι κάπου έχει φωτιά, δεν ξέρεις τι γίνεται, πού μπορεί να είναι. Μας είχαν αφήσει έτσι στο κενό, μα δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτά λοιπόν, θα σας αφήσω. Ο Νέστης έχει πάει για δουλειά, δεν μπορούσε να μην πάει και σήμερα. Είχαμε πάλι έτσι μια διακοπή το πρωί για λίγο, διακοπή ρεύματος, ξαναήρθε όμως. Αυτά, εμείς είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, όλους όσους έχετε στείλει ένα μήνυμα και έχετε ερωτήσει στο Instagram και Facebook. Εμείς είμαστε καλά εδώ, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Είμαστε μέσα στην πόλη εμείς. Αυτά. Αυτά. Η φωτιά είναι μακριά, οπότε δεν χρειάζεται ούτε και εσείς να αγχώνεστε, ούτε και εμείς. Το πρώτο βράδυ ήταν το τραγικό και το ότι δεν ξέραμε τι έγινε και που ήταν. Την μέρα που ενημερωθήκαμε και είδαμε που ήταν η φωτιά και αυτά, καταλάβουμε πως εμείς δεν κινδυνεύουμε εδώ πέρα. Τώρα δεν φυσάει καθόλου. Είναι μακριά όλα αυτά. Αλλά πάρα πολλές ζημιές, πάρα πολλά ζωάκια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είδαμε πολλές φωτογραφίες με ζωάκια και αυτά, αφήστε. Και 10.000 στρέμματα, καταλαβαίνετε τη ζημιά. Το χειμώνα έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα με πλημμύρες, σίγουρα. Σίγουρα. Το από τι προκλήθηκε δεν είναι 100% σίγουρο. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, κάτι τέτοιο για εμπρησμό τώρα. Κανείς δεν είναι σίγουρος να πει τίποτα. Αυτά σας αφήνω. Ξαναλέω ότι σήμερα είναι 3 Αυγούστου. Δεν έχουμε κάποιο άλλο νεότερο. Η φωτιά είχε 35 εστίες που ξανά αναζωπηρώθηκαν και σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι είχαν σβήσει αυτές τις 35 εστίες, είχαν μείνει 2 και τελικά τώρα μάθαμε πάλι ότι ξανά αναζωπηρώθηκαν και άλλα σημεία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όσοι είναι από Ρόδο πήγαν και καφέ και νερό και στους εθελοντές και στο και στους πυροσβέστες, δώσανε μεγάλη μάχη και μη βλέπω βλακίες του τύπου σβήνουν τα ήδη καμένα και γιατί ρίχνουν νερό στα ήδη καμένα. Μα αυτό είναι το θέμα, να ρίξουν νερό και στα ήδη καμένα για να μην ξαναυπάρχει αναζωπήρωση. Αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο τώρα των πυροσβεστών και ένα από τα δυσκολότερα σημεία που έχουν αναλάβει να γίνει αυτό το πράγμα. Να ρίχνουν νερό και στα ήδη καμένα. Αλλιώς πώς δεν θα υπάρξει, θα είναι φουντώσει άμα δεν ρίξουν, οπότε μην γράφετε βλακίες. Όσοι είναι από Ρόδο, γράφανε βλακίες στο Facebook παντού και τέτοια. Ότι έφευγαν λέει οι εθελοντές και ξανά έπιανε φωτιά. Ναι, γιατί οι πυροσβέστες άλλη δουλειά δεν είχαν, θα θέλανε να κάτσουν και 3-24 ώρες όμως εκεί πέρα, να σβήνουν φωτιές που θα κάτσουν και τρίτο. Λοιπόν, σας αφήνω. Συγγνώμη αν σας ψυχοπλάκωσα. Αυτά συμβαίνουν τώρα στη Ρόδο. Αυτά ήταν τα άγχη μας και εμείς δεν ξέραμε τι γινότανε. Θα κλείσω το βιντεάκι αυτό.
και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο που θα είμαστε κι εμείς καλύτερα, θα είμαστε πάλι με τα χαμόγελά μας και αυτά. Ό,τι αργότερα νεότερα έχω θα σας πω και εγώ σε βίντεο το τι τελικά τι έγινε. Αυτά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο, να προσέχετε τη φύση σας, σε όποια περιοχή είστε. Γιατί στις περιοχές που έπιασαν φωτιά ήταν και περιοχές οι οποίες είχαν και πολλά σκουπίδια. Τέλος πάντων. Και από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά ήταν μέρος το οποίο δεν πατάει κανείς. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα θα μάθουμε και ό,τι καταφέρω και μάθω και εγώ θα σας πω στα επόμενα βιντεάκια. Αυτά. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Να προσέχετε. Εδώ είμαι πάλι. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Για όλα αυτά τα ζωάκια που χάθηκαν. Δεν νοιάστηκε κανείς για τη Ρόβα. Δεν κινητοποιήθηκε κανένας. Από τα πουλάκια μέχρι τα σκυλάκια, τα γατάκια, τα άλογα, καμήλες. Διάφορα είδη που ήταν μέσα στη φάρμα και καήκανε και δεν προλάβανε να τα σώσουν. Τώρα στην Αθήνα με τη φωτιά, γιατί σήμερα τώρα που σας μιλάω είναι 4 Αυγούστου, σήμερα θα ανέβει και το βίντεο, καήκανε ζωάκια και στην Αθήνα. Στην Εύβοια ο κακός χαμός, στην Κο φωτιά, στην Ηλία φωτιά. Τουλάχιστον τώρα κινητοποιείται ο κόσμος και κινητοποιούνται και τα άτομα στην Αθήνα να δημοσιεύσουν και τις φωτιές από άλλες περιοχές, γιατί για τη Ρόδο δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Σαν να μην έγινε φωτιά στη Ρόδο, δεν ένιωξε κανέναν. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι για όσα γίνονται. Όποιος θέλει βοήθεια για το οτιδήποτε, κάποια κοινοποίηση, κάτι να κάνω, δεν ξέρω, να μου στείλει ένα μήνυμα. Όσοι είστε κοντά εκεί με τις φωτιές, προσέξτε πάρα πολύ, πάρα πολύ ειλικρινά, μην έχουμε θύματα και φέτος. Βάλτε πετσέτες γύρω από τα σπίτια σας, βάλτε το λάστιχο, λένε σε σχήμα ομπρέλας, έτσι όρθιο και να πέφτει το νερό, να βρέχει το σπίτι σας, βρέχτε τα παντζούρια, τις αυλές σας, τα πάντα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί πάλι φέτος τα ίδια. Το χειμώνα θα έχουμε πάρα πολλές πλημμύρες, κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν θα κάνει κάτι. Και εδώ στη Ρόδο θα έχουμε πάρα πολλές πλημμύρες. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, τα πυροσβεστικά πηγαίνανε με σιρήνες. Πάλι είχε κάπου φωτιές εδώ στη Ρόδο. Και μάλλον ήταν μικρές και τις σβήσανε. Ήμασταν πάλι στο κόκκινο σήμερα για φωτιές. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σας αφήνω, είμαι πάρα πολύ χάλι ψυχολογικά. Δεν νομίζω να ξαναμιλήσω στο επόμενο βίντεο για κάτι με φωτιές και αυτά. Δεν μπορώ. Στεναχωριέμαι απίστευτα. Είδα κάτι φωτογραφίες με κάτι ζωάκια, με κάτι ελάφια εδώ από τη Ρόδο και αυτά, τα οποία είχαν καεί. Δεν ξέρω λοιπόν. Σας αφήνω. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ και εσάς, αλλά δεν μπορούσαμε να αφήσουμε ένα τέτοιο ζήτημα να περάσει το έτσι. Ούτε θα μπορούσα να σας αφήσω μόνο με τη φωτιά στη Ρόδο που έκανα το προηγούμενο. Που ήταν το βίντεο αυτό. Δεν μπορούσα να μην μιλήσω τώρα σήμερα που θα ανέβει το βίντεο και για αυτά. Έγιναν και όλα αυτά. Η Αθήνα καίγεται. Στην Κόκα φωτιά, είπαμε στην Εύβοια. Μεγάλη φωτιά έφυγαν τον κόσμο. Όλη νύχτα μέσα στις φωτιές στην παραλία, δεν πήγε κανείς να τους πάρει. Εγκλωβισμένες έγκυες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα. Κανείς δεν νοιάστηκε, κανείς. Τέλος πάντων, σας αφήνω αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο, να προσέχετε. Ό,τι βοήθεια θέλετε, για το οτιδήποτε, στείλτε μου. Και πάντα γενικά χρειάζεται
αν χρειάζεστε πάντα το οτιδήποτε, στείλτε μου ένα μήνυμα να κάνω ένα story για το οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεστε. Οποιαδήποτε περίπτωση για το οτιδήποτε. Αυτό. Να προσέχουμε όλοι μας.